οποίος θα κοντρολάρει. Έχει τον Νταμάχου και τον Οκόγε να κάνει κίνηση. Περνάει στον Οκόγε. Πέρασε και τον Παναγόπουλο, το πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Ξανά η πάσα από τον, στον Οκόγε από τον Μάτσι, που περνάει τον Παναγόπουλο και με αυτό το σκαυτό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά όλα τα λεφτά πραγματικά είναι η εξαιρετική επινόηση του Μάτσι, ο οποίος έσκαψε την μπάλα, την πέρασε πάνω από τους αμυντικούς για να την προλάβει ο Οκόγε και να πλασάρει στην ανυπεράσπιστη εστία. Το Δημοσθένους που είναι γρήγορος, Δημοσθένους. Έχει μπροστά του τον Ευσταθίου στην περιοχή ο Δημοσθένους. Αναβρεί χώρο για σέντρα, την επιχειρεί. Γκολ! 1-0 από τον Οκόγε. Στο 63 η Πάφος ανοίγει το σκορ. Με τον Οκόγε να πλασάρει σε ανυπεράσπιστη εστία. Πάσα είναι καλή για τον Οκόγε απέναντι από τον Νέγρη, τον πλασάρι. Μειώνει η Πάφος στο 87ο λεπτό με τον Εμμανουτία. Άψογο τελείω. Σα τελικά έγινε η σέντρα από τον Αγιβή. Μόνος ο Κόγε ισοφαρίζει 1-1. Στο 17ο λεπτό ανακούφιση στα πρόσωπα των γηπεδούχων από τον γκολ του Εμμανουέλ Οκόγε, του πιο δραστήριου θα έλεγε κανείς ποδοσφαιριστή της ομάδας του Απόστολου Μακρύδη. Ο Ντεμέλο έδωσε την πάσα στον Αγιβή. Έγινε η σέντρα, ήταν μόνος, ακάλυπτος, αφήνει εκτεθειμένη την άμυνα της Αγίας Νάπας. Τέσσερις παίκτες γύρω-γύρω, κανείς δεν τον έκλεισε. Κατεβάζει με ψυχραιμία και από κοντά δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Στον Μάρκο Πριτικάρ σημειώνει το 1-1 και δίδει πλέον μεγαλύτερη δυναμική. Σπαφού εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Κμαλάντζε θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Κόγε σκοράρει δεύτερο γκολ και δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην Πάφο. Στο 38ο λεπτό ο Εμμανουέλ ο Κόγε γίνεται προς το παρόν το πρόσωπο του αγώνα. Εδώ ξανά η εκτέλεση του κόρνερ. Ο Νταμάχου είναι ο παίκτης ο οποίος έδωσε την πάσα στον Οκόγε. Με μέτωπο προς την εστία σημάδεψε στο ύψος του πέναλτι, την έστειλε στη γωνία και το προβάδισμα πλέον διευρύνεται. Η Πάφος... Το κόρνερ εκτελέστηκε, γκολ από τον Οκόγε. Τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Άρη σήμερα. Καλοκτυπημένο το κόρνερ. Ο Κόγε ανέβηκε πολύ όμορφα, εξαιρετικό άλμα και... Πολύ έξυπνη πάσα στον Ντάερ. Μένει απέναντι ο Κόγε, έτοιμο γκολ θα του δώσει ο Ολλανδός. 3-0 ο Άρης. Εξαιρετικό γκολ εδώ, κοιτάξτε. Έξυπνη πάσα τον Τουράν. Η σέντρα αμέσως από τον Ντάιμεν. Κόγε τώρα κάνει τον γκολ. Θα κάνει τον γκολ τώρα ο Κόγε και θα ξυλωθεί. Από τον Καταλά ήρθε ο Κόγε. Από ποιον... Κεφαλιά για τον Μάτσι μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για την Πάφο. Το γύρισμα 2-1. Η ολική ανατροπή για την Πάφο με τον Αυτή φορά μετά από τις 10 στις λεπτομέρειες. Εδώ να δούμε την παλιά. Ο Μάτσι φεύγει από κανονική θέση. Βλέπετε εντελώς ανενόχλητος. Θα βρεθεί στην πλάτη της άμυνας. Δεν μπορεί ο Ράμος. Η κεφαλιά που είναι από τον Οκόγε. Θα νικήσει. Δεν υπάρχει θέμα φάουλ. Και φεύγει από κανονική θέση ο Μάτσι. 2-1 ολική ανατροπή στο παιχνίδι. Στο 89. Ταμός έγινε στην κεντρική κερκή. Στο δεξί άκρο της άμυνας στην θέση του Σολομού. Ο Λεάντρο, ο Νταμάχου ψάχνει τον Γκελασβίλη. Να δούμε τον Οκόγε τώρα για τον Μάτσι. Ευκαιρία το πλασέ. Γκόλ 1-0. Για την Πάφο που με τον Μάτσι ανοίγει το σκορ. Αυτό που λέγαμε ότι περιμένουμε να δούμε αν η ομάδα της Πάφου FC θα ξεκινήσει με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό που δεν κατάφερε στο πρώτο 45 λεπτό η ομάδα της Πάφου το καταφέρνει με τον Μάτσι. Ξανά η πάσα από τον Οκόγε για τον Μάτσι, το πλασέ. Διαγώνια. Η μπάλα θα καταλήξει στο βάθος της εστίας. Του Νέγκρη ξανά το πλασέ, κανένα περιθώριο αντίδρασης.
Πολύ όμορφη κίνηση. Έχει χώρο για το σουτ. Προτιμά την μπάσα στον Οκόγε με τον Παουλίνιο να είναι μπροστά του. Οκόγε για τον Πιντσέλη το σουτ. Γκολ. 2-1. Και το παιχνίδι που ξαναρχίζει παρά το γεγονός ότι ο Άρης... Ανεκκίνησε ο Ολλανδός. Γκριγκαλάσβιλι. Ωραία μπαλιά για τον Οκόγε. Ευκαιρία. Τεράστια φάση. Χτυπιούνται στην κερκίδα της Πάφου, ο Οκόγε στην πλάτη της άμυνας ανόρθωσης και ο Κόπριβετς κρατάει ζωντανή την ομάδα του με την Πάφο να με την... Τι έχουμε τώρα, οι αδιαμαρτυρίες για ποιο, για κόρνερ. Έχω εντύπωση ότι, για να το ξαναδούμε εδώ, ο Οκόγε δεν υπάρχει offside αρχικά, νομίζω δεν έχει βρει ο... Να τελειώσει το μάτς με την Πάφο να... Βγαίνει με προϋποθέσεις και τον Οκόγια να δέχεται την μπάλα, να την κόβει και να πλασάρει έξω. Να λοιπόν που είχε την ευκαιρία της η ομάδα της Πάφου. Έκανε ωραία κίνηση αποφεύγοντας τον Αμορίν, όμως το τελείωμα δεν ήταν καθόλου καλό. Θα το ξαναδούμε. Βλέπετε, κινείται από κανονική θέση, κόβει την μπάλα και την στέλνει πολύ έξω, από την, πολύ μακριά από την εστία του Βάτερμαν. Ο Εμμάνουελ Οκόγια. Μαλάτζε, τώρα για τον Νταμάχο, αυτός για τον Γκελασβίλη, η σέντρα είναι καλή, θα περάσει μπάλα, ο Κόγε το πλασέει μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο FC με τον Οκόγε να μην μπορεί να βρει στόχο. Ξανά η προσπάθεια από τον Γκελασβίλη να κάνει την παράλληλη μπαλιά, ο Κόγε να κάνει το κοντρόλ το... Παλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Ιωάννου, ο Σολομού ελέγχει, κερδίζει όμως την μπάλα ο Ιωάννου, θα περάσει για τον Γκελασβίλη, καλή φάση για την Πάφο, το πλασέει μπάλα έξω από τον Οκόγε, η μεγάλη ευκαιρία στο 14 για την Πάφο FC να ανοίξει το σκορ. Με μεγάλη μπαλιά τον Οκόγε που έβαλε σωστά το σώμα του, πέρασε από τον Ετμάρ, Οκόγε για τον Γκόμες, πιέζεται από τον Καρλίτος, κρατάει όμως ο Ιβάν Γκόμες. Γύρισε στον Γκρίκετς, η σέντρα ψάχνοντας τον Μάτσι, απομάκρυνε ο Λεάνδρο, Νταμάχου για τον Οκόγε, επιχειρεί το σου το Οκόγε, θα στείλει την μπάλα όμως πλάγιο, δεν βρήκε σωστά την μπάλα της Πάφου FC. Νταμάου για τον Γκελασβίλη, από εκεί στον Οκόγε, επίθεση με καλή προοπτική αυτή για την Πάφο, το σου το Στέιμπουρ σε κόρνερ. Ξανά ο Κόγε, επιχειρεί το σουτ, ο Στέινμπουρς απογειώνεται για να απομακρύνουν την μπάλα σε κόρνερ. Αλαμπή, το τακουνάκι, ωραία για τον Οκόγε, το σουτ, ο Ντεγκρά. Σπουδαία απόκρουση από τον Ματίας Ντεγκρά, δείχνει τα αντανακλαστικά του εδώ ο Αργεντίνος. Μιλάμε για ούτως ή άλλως έναν από τους καλύτερους θεματοφύλακες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Πολύ ωραίο το σούτ από τον Οκόγε. Κοιτάξτε εδώ, με το δεξί αναγκάζει τον Ντεγκρά. Αγιβή θα κερδίσει μπάλα. Νταμάχου τώρα για τον Οκόγε. Θέλει χώρο για σούτ, το επιχειρεί πάνω από την εστία. Κόπριβετς. Ανόρθωσε με αυτά τα 3 γκολ. Έχει ανέβει στα 43. Για να πάρει πλέον για τα καλά το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Ο Κόγε που είναι γρήγορος θα προλάβει από πλάγια θέση έχοντας κοντά τον Χάρη Κυριάκου. Πάντα ο Κόγε με την μπάλα. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι μέσα στην περιοχή. Γκριγκαλασβίλη. Μεγάλη ευκαιρία. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και βγαίνει άμυνα την ιστάτη από τον... Από ό,τι πρόλαβα να δω με τον Κόγε. Να κάνει ωραία κίνηση πρώτου Χάρη Κυριάκου, να βγάζει την σέντρα, δεν υπάρχει offside και θα τρέξει τελευταία στιγμή με... Ο Νταμάου θα κερδίσει για τον Γκελασβίλη, από εκεί στον Οκόγε. Έψαξε και πάλι τον Γκελασβίλη, ο Γκελασβίλη που κάνει κίνηση ο Μάτσι, κίνηση center for, το πλασέ γκολ, 0-1. Τις φωνές αυτές ήταν από πλευρά Πάφου, ο Κόγε. Γκόμες από τη δεξιά πλευρά παίζει Πάφος, αυτό το δεύτερο ημίχρονο με ο Κόγε. Και Γκόμες αλλά και τον Γκριγκαλασβίλη. Πέρασε ωραία ο Κόγε τον Νούχου. Βγάζει μια μπαλιά. Ο Μάτσι ευκαιρία έξω.
Πολύ καλή στιγμή για την Πάφο με τον Νίκολας Γελασβίλη. Να ο Γεωργιανός, ο οποίος έστειλε την μπάλα ελάχιστα έξω από την εστία του Ντόμπριβιτς. Εδώ όλα ξεκίνησαν από το άδειασμα του Οκόγε πάνω στον Νούκου. Η μπαλιά βγαίνει άμυνα από τον Τζανακάκη αρχικά και στη συνέχεια ο Γκελασβίλη θα χάσει μεγάλη ευκαιρία για την Παφ. Μπάλα πηγαίνει για τον Οκόγε. Στο μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του δευτέρου ημιχρόνου ο Οκόγε θέλει να περάσει τον Νούκου. Τώρα με το φάουλ. Υπήρχε ένα τράβηγμα από τον Νούκου. Παρατεταμένο, προσπάθησε να περάσει ο Κόγε. Έπεσε τελικά ο επιθετικός της Πάφου και η κίτρινη κάρτα δεύτερη στο παιχνίδι για παίκτη της παρουσιωτικής ομάδας, για τον Ούχ. Και πάλι εδώ η προηγούμενη φάση. Τον κύριο Αναστασίου. Και εδώ το φάουλ από τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου που κράτησε από τη φανέλα τον Οκόγε και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Γύρισε για τον Κοδίνα. Μάτσι, Νταμάκου. Οκόγε με τον Νούχου. Οκόγε προσπαθεί να ξεφύγει από τον Νούχου το σουτ. Αλλά θα περάσει παράλληλα από την εστία. Θα την προλάβει όμως ο Ντεμέλο. Η σέντρα από τον Ιωάννου είναι καλή κεφαλιά. Από τον Οκόγε και αυτός με πέρασμα από τον Άρη. Για έναν χρόνο ο Οκόγε προσπαθεί να περάσει. Τα καταφέρνει το γύρισμα. Η μπάλα που περνάει από όλους. Ο Νταμάχου θα την κερδίσει. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Νταμάχου περνάει στην περιοχή. Τώρα για τον Άλμπα έχει χώρο, επιχειρεί το σουτ πάνω από την εστία. Μάζεψε και πέρασε για τον Ιωάννου τώρα. Από εκεί η μπάλα στον Οκόγε. Έχει μπροστά του τον Φραγκέσκου και ο Οκόγε κρατάει μπάλα. Θα κάνει και τη σέντρα ψάχνοντας τον Άλμπα. Ο Αργεντίνος θα κοντρολάρει την μπάλα, θα την έχει στην κατοχή του. Την κρατάει, κάνει και το γύρισμα. Ο Παναγόπουλος με διπλή προσπάθεια όμως θα μαζέψει την μπάλα. Κάτι του ημιχρόνου όταν έβαζε πίεση ο Ερμής, πέτυχαν εν μέρει οι παίκτες του, αλλά γνωρίζει ότι αφήνοντας τους χώρους θα δημιουργηθούν θέματα. Να δούμε τον Οκόγε, το οποίο κρατάει την κατοχή της μπάλας. Ο Σίρκη θα παραχωρήσει το κόρνερ για την Πάφο. Ο Κόγιο, ο οποίος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα. Πρώτα η μπάλα που περνάει από τον Ρεδόνδο. Με δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κόγε για τον Νταμάχο, από εκεί στον Γκελασβίλη και πάλι για τον Οκόγε. Με τον Ετμάρ να είναι μπροστά του. Ο Κόγε ψάχνει τον Νταμάχο, επιχειρεί το σου, την μπάλα θα περάσει έξω. And in full. Με τον Νταμάχο να κερδίζει καθαρά την μπάλα, όπως λέει ο Νικολάου. Να την δίνει στον Οκόγε, εκεί κοντά στην περιοχή της Δόξας. Ο Μουτίνιο θα κάνει το σουτ. Η μπάλα κάπου έχει βρει. Η μπάλα. Νταμάχου, μπαλιά μεγάλη ψάχνοντας στον Οκόγε που είναι πολύ γρήγορος. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Λεάντρο, ο οποίος πολύ σωστά κέρδισε την μπάλα. Οι φωνές που ακλέστηκε στα γρήγορα, Κμαλάτζε για τον Οκόγε, έχει ανέβει ο Γκόμες, τον είδε. Ο Γκόμες είναι έτοιμος για τη σέντρα, για τον Νταμάχου στην περιοχή, επιχειρεί το σουτ. Ο Μάτσι, ο οποίος κάνει τις κάρτες του τρεις. Ο Κόγε κερδίζει, Νταμάχου. Και πάλι στον Οκόγε. Η σέντρα στην περιοχή, σε ένα χώρο όμως που δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής. Ο Γκόμες απομακρύνει την μπάλα για τον Νταμάχου, τώρα για τον Οκόγε και πάλι για τον Νταμάχου. Αυτός ψάχνει και βρίσκει τον Μάτσι. Περιμένει ο Γκελασβίλη. Προτιμάει τον Οκόγε. Από εκεί στον Κμαλάτζε έχει ανέβει ο Ιωάννου. Τον είδε. Προσπάθησε να του περάσει την μπάλα. Έφτασε στον Ιωάννου που πέρασε. Ιωάννου επικίνδυνα το σουτ. Θα απομακρύνει ο Γκρικαλάβα. Οκόγε. Έγινε η σέντρα από τον Ιωάννου, απομακρύνθηκε πάρα από τον Μωράης. Το πλάγιον του κέρδισε η Πάφος. Για να δούμε τώρα τον Οκόγε να κάνει το σουτ, αστοχή ωστόσο. Βρισκόταν ανάμεσα στους δύο αμυντικούς του, τελευταίους αμυντικούς του ΑΠΟΕΛ. Καπούλης και η Πάφος προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση με τον Οκόγε. Να έχει αντίπαλο τον Σέρτσιο.
Μουτίνιο έχει καλό πόδι. Με πλασέ να νικήσει τον Βάτερμαν. Η μπάλα περνά λίγο έξω. Τρίτη τελική προσπάθεια με προϋποθέσεις από πλευρά των γηπεδούχων. Το πλάγιον υπέρ τη Πάφου εκτελέστηκε αμέσως για τον Οκόγε. Τώρα παίρνει την μπάλα και κάνει την σέντρα. Πέρασε η μπάλα. Δημοσθένους. Σέλις. Έγινε το σούτ.